Καλησπέρα φίλες και φίλοι του εξονίου και όχι μόνο και πάλι μαζί σας σήμερα για να μοιραστώ μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που φαίνεται ξεκάθαρα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου αύριο φίλες και φίλοι μπαίνουμε στο Δεκέμβρη στον τελευταίο μήνα αυτού του έτους του 2022 και από μία πρώτου του 2020 23, ακριβώς μέσα σε ένα μήνα, κάτι έρχεται. Κάτι έρχεται στο χώρο της εργασίας να φέρει τα πάνω κάτω. Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας φίλες και φίλοι. Όλα δείχνουν να φέρνουν τα πάνω κάτω στην εργασία οι επιλογές αυτής της εξουσίας, αυτής της ε, κυβέρνησης. Και όχι μόνο ίσως της δικιάς μας. Πληθαίνουν οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που θα εντάξουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας στην καθημερινότητά τους, που όμως ποια ιδιαιτερότητα έχει αυτή η ψηφιακή κάρτα φίλες και φίλοι. Διαθέτει, θα διαθέτει, μία τεχνολογία γεωεντοπισμού. Ναι καλά ακούσατε, μία τεχνολογία γεωεντοπισμού. Θα μου πείτε τώρα ε, για νέο μας το λες. Ξέρουμε τα πράγματα πως πάνε σιγά σιγά. Ψηφιακή κάρτα λοιπόν φίλες και φίλοι μέσα σε ένα μήνα με τεχνολογία γεωεντοπισμού. Θα ξεκινήσει σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες security και στη βιομηχανία. Επεκτείνεται σιγά σιγά η ψηφιακή κάρτα εργασίας και από το 2023 όπου σημείωσε η Γενική Γραμματέας εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Άννα Στρατινάκη, μιλώντας στην πρόσφατη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» που πραγματοποίησε η Επιτροπή Μελών HR Talents του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η Άννα Στρατινάκη, αφού επισήμανε ότι η αγορά αγκάλιασε την ψηφιακή κάρτα, παρά τις σε εισαγωγικά παιδικές ασθένειες που υπήρξαν κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής της, ανέφερε ότι το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες security και στο επόμενο χρόνο στη βιομηχανία. Και πάει λέγοντας προφανώς. Μέσα από έναν επιχειρησιακό διάλογο θα επιδιώξουμε, μας λέει, να διευκολύνουμε τους κλάδους αυτούς στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, καθώς και να προσεγγίσουμε ζητήματα που θα ανακύψουν από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους στον χώρο της εργασίας, σημείωσε, για να προσθέσει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσει καμπάνια ενημέρωσης με τους επαγγελματικούς φορείς, τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους για την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπηδάς, τοποθετούμενος ως κεντρικός ομιλητής στη διαδικτυακή εκδήλωση, ανέλησε σε βάθος το πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση για την αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευχέρεια του χρόνου ώστε να περάσουν ομαλά στο νέο καθεστώς, αφομοιώνοντας τις σημαντικές αλλαγές που προβλέπει. Διευκρίνησε μάλιστα ότι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν επήλθαν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Το μόνο που άλλαξε ήταν η τεχνική η τεχνολογική αναβάθμιση μια σειράς διαδικασιών που μέχρι πρότινος υλοποιούνταν με περισσότερο παραδοσιακά μέσα. Σιγά σιγά λοιπόν και ομαλά σε ένα νέο καθεστώς φίλες και φίλοι και μιλάμε για μια τεχνολογία γεωεντοπισμού. Τι αίσθηση σας προκαλεί όλο αυτό φίλες και φίλοι. Ε, η απορία είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα εφόσον καθιερωθεί αυτό το νέο σύστημα. Ψηφιακή κάρτα με τεχνολογία γεωεντοπισμού. Ποιο είναι το επόμενο βήμα και σε πόσο χρονικό διάστημα από τώρα. Ο νέο νοήτω, φίλες και φίλοι. Ε, νομίζω κατανοείτε πως έχουν τα πράγματα. Σιγά σιγά από εταιρείε security και βιομηχανία... Υποθέτω και φαντάζομαι θα προχωρήσει και σε άλλους ε, χώρους και σε άλλους κλάδους ε, και που αποσκοπούν τελικά με τον γεωεντοπισμό Λοιπόν, ας μην κρυβόμαστε. Αφήστε σχόλια για το τι πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο βήμα. Γιατί αν τα πούμε όλα εδώ πέρα, ίσως δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Thank you